Η τροποποίηση της οδηγίας του 2010, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία έχει ως στόχο της την προσαρμογή της στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης για να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Δηλαδή να διαμορφωθούν κανόνες έτσι ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων παρόχων έναντι των ανταγωνιστών τους και να διατηρηθεί η θέση τους ως παγκόσμιου ηγέτη στην ψηφιακή οικονομία. Με λίγα λόγια, με αυτόν τον τρόπο στρώνεται το χαλί στα ευρωπαϊκά μονοπόλια για να δράσουν. Το ΚΚΕ καταψηφίζει τη συγκεκριμένη οδηγία. Την είχε καταψηφίσει έτσι κι αλλιώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα οπτικοακουστικά μέσα και κατά συνέπεια την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία. Η ψήφος μας πηγάζει από την αντίθεσή μας με την κύρια κατεύθυνση της οδηγίας, της ολοσχερούς εμπορευματοποίησης για την κερδοφορία των μονοπωλίων, την οποία η προτινόμενη τροποποίηση υπηρετεί και εξυγχρονίζει και σε καμία περίπτωση δεν την κάνει φιλολαϊκή. Επιτρέψτε μου τώρα ορισμένες παρατηρήσεις επί των άρθρων. Ξεκινώντας από το άρθρο 6, που αφορά την αυτορύθμιση και τη συρρύθμιση, όπως λέει. Κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την υποκρισία από αυτό το άρθρο του νομοσχεδίου, που προτρέπει να φτιαχτούν κώδικες δεοντολογίας για προστασία των καταναλωτών, εξομοιώνοντας ουσιαστικά το αγαθό της ενημέρωσης με ένα εμπόρευμα που καταναλώνεται. Αυτή, όπως έτσι κι αλλιώς, είναι η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δική σας που ενσωματώνεται αυτή την οδηγία. Και το ζήτημα είναι ποιος θα φτιάξει αυτούς τους κώδικες δεοντολογίας. Την δεοντολογία τη διαμορφώνουν και την εφαρμόζουν τα αφεντικά, οι ιδιοκτήτες των μέσων, οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών, δηλαδή Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη. Αν θέλουν να λειτουργούν με ηθικούς κώδικες, βεβαίως, εντάξει, υποκρισία δεν εξαλείφεται έτσι κι αλλιώς, να του πω, η αστική υποκρισία δεν εξαλείφεται, ας κόψουν και να απαγορεύσουν κάθε εκπομπή, όπως για παράδειγμα τα μεσημεριανάδικα ή τα πρωινάδικα, τα reality, όσα δηλαδή καταρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσωπικότητα. Δεν είναι ατομικό δικαίωμα η έκθεση της προσωπικότητας σε μια τέτοια σαπίλα που κυριαρχεί. Υπάρχουν εκπομπές που εκθέτουν ανθρώπους μειωμένης αντίληψης, συνείδησης και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι εκπομπές. Προβάλλουν τις άπιες αξίες. Αυτά δεν διαφέρουν καθόλου από αυτό που τώρα σας έπιασε ο πόνος της ηθικής με τη σεξουαλική παρενόχληση και την ψυχολογική βία. Επίσης, τα πορνό που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, οι διαφημίσεις των καζίνων και μάλιστα των διαδικτυακών αλλά και των παιχνιδιών για το χρήμα, ανεξάρτητα αν έχουν περιεχόμενο γνώσεων. Γιατί, για παράδειγμα, δεν γίνονται παιχνίδια γνώσεων χωρίς χρηματικά έπαθλα. Ή εκπομπές, για παράδειγμα, σαν αυτή την εκπομπή που παρακολουθούμε με τον αδύναμο Κρίκο, αν καλά λέω τον τίτλο της εκπομπής. Στο άρθρο 8, σε σχέση με την απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος και δημόσιας πρόκλησης σε τρομοκρατικό έγκλημα. Και σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 γάμα του άρθρου 32 αναφορικά με τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Ελλάδας. Σημαντικό ζήτημα κατά την άποψή μας δημιουργεί παράγραφος Β του άρθρου 8, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων να εμπεριέχουν δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 187α του ποινικού κώδικα και 187β, και 32 έως 35 του νόμου 4689 του 2020. Είναι ο γνωστός τρομονόμος. Το ΚΚΕ από την αρχή καταψήφισε και κατήγγειλε αυτόν τον νόμο που πατάει στον ευρωενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο και ενισχύει την ποινική φαρέτρα της κυρίαρχης τάξης σε βάρος του εχθρού λαού, όπως με τον εμπλουτισμό του άρθρου 187α του ποινικού κώδικα του λεγόμενου τρομονόμου, τη διατήρηση των αμερικανόπνευστων θεσμών και την αυστηροποίηση των ποινών άλλων αδικημάτων που παραπέμπουν στην καταστολή εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων. Επίσης, εισάγεται διατύπωση για αδικήματα γενικής διακινδύνευσης, με την οποία γίνεται φανερό ότι επιδιώκει να μην μείνει απ' έξω ούτε ένα αδίκημα το οποίο να μην μπορεί υπό προϋποθέσεις να υπαχθεί και να ενταχθεί στα αδικήματα της τρομοκρατίας.
διευρύνει την αρκετά αόριστη διάταξη της προστασίας της κοινής ειρήνης και των αδικημάτων κατά της κοινής ειρήνης, η οποία σε συνδυασμό με την παραπάνω διάταξη εύκολα υπάγει αρκετές από τις λαϊκές κινητοποιήσεις σε τέτοιες μορφής αδικήματα. Επίσης, αυξάνει την προβλεπόμενη ποινή από τα 3 στα 5 έτη για το αδίκημα της δημόσιας απειλής μέσω διαδικτύου, που εντάχθηκε στους ποινικούς κώδικες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο έχει βάση τις σχετικές οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε αντίδραση που θέτει υπό αμφισβήτηση το υπάρχον σύστημα μπορεί υπό προϋποθέσεις να θεωρηθεί τρομοκρατική ενέργεια. Είναι άλλωστε γνωστές οι απόψεις των ευρωπαϊκών θεσμών για την ριζοσπαστικοποίηση. Σε αυτές τις διατάξεις παραπέμπει τόσο το άρθρο 8 όσο και η παράγραφος 1Γ του άρθρου 32 που αφορούν και στους χρήστες οι οποίοι αναρτούν οπτικοακουστικό υλικό σε πλατφόρμες διαμοιρασμού. Ουσιαστικά αυτές οι διατάξεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τον έλεγχο του περιεχομένου και πιθανή απαγόρευσή του. Αυτό θα σημάνει φήμωση στο προοδευτικό οπτικοακουστικό έργο αλλά και στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο. Στο άρθρο 9. Κυρία Πρόεδρε, στο άρθρο 9 που αφορά την προστασία των ανηλίκων, ισχύουν και αυτά που είπαμε στο άρθρο 6 για τα ζητήματα της διοντολογίας. Στόχος, όπως λέει το νομοσχέδιο, είναι η προστασία των... μάλλον η Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι η προστασία των παιδιών. Κατά την άποψή μας και εδώ υπάρχει περίσσια υποκρισία. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα και οι παιδικές εκπομπές, αρκετές παιδικές εκπομπές, οι λεγόμενες κατάλληλες, αναπαράγουν πολλές φορές τη βία, το δίκαιο του δυνατού, το πρότυπο του εκτελεστή, αυτού που έχει μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη, ακόμα την ατομικότητα, ακόμα και την επιχειρηματικότητα, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή καλούν τα μικρά παιδιά στην πιο τρυφερή ηλικία να υιοθετήσουν τη λογική της επιχειρηματικότητας με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για τον ψυχικό κόσμο αλλά και για το μέλλον τους. Στην παράγραφο 1 αναφέρει «Υπό κανονικές συνθήκες οι ανήλικοι δεν θα τις ακούν ούτε θα τις βλέπουν». Τι θα πει υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή για παράδειγμα όταν δύο γονείς δουλεύουν και το παιδί μένει μόνο του στο σπίτι ή στην περίπτωση μιας μονογονεϊκής οικογένειας που επίσης αναγκαστικά το παιδί μένει σπίτι μόνο του. Πώς και ποιος διασφαλίζει ότι τα παιδιά δεν θα βλέπουν απαγορευμένες εκπομπές. Στην παράγραφο 2 αναφέρει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων που συλλέγονται ή παράγονται με άλλο τρόπο από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας δεν υπόκειται σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς. Και αν δεν τηρείται αυτό, τι ακριβώς προβλέπουμε σε αυτή την περίπτωση? Είναι ένα ερώτημα. Η ακαταλληλότητα προγραμμάτων για ανηλίκους δεν είναι υπόθεση μόνο των γονέων. Εδώ εμπλέκεται και η επιστήμη. Παιδαγωγική, ψυχολογία, κοινωνιολογία, οι κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. Αυτές οι κοινωνικές επιστήμες που εσείς για σας είναι εχθρικές και τρέξατε φυσικά να τις πετάξετε έξω από το σχολείο. Στην παράγραφο 6 αναφέρει «Δεν επιτρέπεται η δραματοποίηση και η δραματοποιημένη παρουσίαση πληροφοριών, ειδήσεων, απόψεων ή δηλώσεων κατά τη μετάδοση όλων των προγραμμάτων». Σας ρωτάω, ποιο είναι το μέτρο της δραματοποίησης πληροφοριών? Ή μάλλον υπάρχει κάποιο μέτρο, για να το ξέρουμε. Άλλωστε, αυτό είναι που κυριαρχεί σήμερα. Είναι, και μάλιστα η ανυπαρξία του μέτρου είναι η προϋπόθεση για να πουληθεί ένα προϊόν. Στην παράγραφο 7 αναφέρει επίσης «Απαγορεύεται η παρουσίαση ανήλικου δράστη αξιόπινων πράξεων. Απαγορεύεται η παρουσίαση ή η συμμετοχή ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων αξιόπινων πράξεων ή δυστυχημάτων, καθώς και ανήλικων που βρίσκονται σε μειονεκτική ευάλωτη θέση σε όλα τα προγράμματα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η παρουσίαση ανηλίκων εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την ενημέρωση του κενού και δεν προκαλεί βλάβη στην προσωπικότητα του ανηλίκου». Εδώ υπάρχει πλήρη αντιφατικότητα. Λέει από τη μια απαγορεύεται και από την άλλη κάνει την εξαίρεση. Απαγορεύεται η δημοσιοποίηση περιστατικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανήλικου θύματος πράξης που υπάγεται στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής από την καταγγελία της πράξης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Και αφού φυσικά συμβούν όλα αυτά, μετά αναρτώνται όλοι στα μανταλάκια.
Στην παράγραφο 9 αναφέρει: οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να μην μεταδίνουν σκηνές φυσικής, λεκτικής ή ψυχολογικής βίας σε όλα τα ενημερωτικά προγράμματα, εάν αυτό δεν είναι αναγκαίο για την ενημέρωση του κοινού για συγκεκριμένο γεγονός. Και ποιος κρίνει το αναγκαίο και το μη αναγκαίο? Και εδώ η απόλυτη κοροϊδία. Στο άρθρο 10, που αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Η αύξηση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία προφανώς είναι και αναγκαία και επιβεβλημένη. Το θέμα είναι πώς εξασφαλίζεται η υποχρεωτικότητά της. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον ποτέ και πουθενά δεν έχει διασφαλιστεί. Αναφέρει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας οφείλουν να παρέχουν. Δεν τους υποχρεώνει όμως, οφείλουν, αλλά δεν τους υποχρεώνει. Δεν διασφαλίζεται δηλαδή κατά συνέπεια την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Στο άρθρο 17 για την ενίσχυση της εθνικής και ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, σε συνδυασμό με το άρθρο 50 που αφορά ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στις διατάξεις των δύο αυτών άρθρων γίνεται αναφορά στο 1,5% που όφυλαν μέχρι τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταβάλουν για την ενίσχυση του ελληνικού κινηματογράφου. Το σημαντικό που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στον χώρο του οπτικοακουστικού και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στον ειδικό φόρο, το 1,5% δηλαδή για τον κινηματογράφο, είναι ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών περνάει στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, στο γνωστό ΕΚΟΜΕ, αφού οι πάροχοι κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας μπορούν να διαθέτουν το 1,5% του συνολικού κύκλου εργασιών τους, είτε με τη μορφή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, είτε με αγορά δικαιωμάτων σε υπάρχοντα έργα, είτε δίνοντας το ποσό αυτό στο ΕΚΟΜΕ. Ταυτόχρονα στο άρθρο 50 εξαιρεί τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, από την υποχρέωση να διαθέτουν αυτό το ποσοστό για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Όλο λοιπόν αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται πρακτικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση πάβει να αφορά στον ανεξάρτητο δημιουργό και μικρό παραγωγό που έπαιρνε χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και περνάει στα μεγάλα εγχώρια και ξένα κεφάλαια του οπτικοακουστικού τομέα, δηλαδή εκεί που δραστηριοποιείται το ΕΚΟΜΕ, όπως ελληνικά σύριαλ μεγάλων καναλιών και παραγωγών, και στο cash rebate σε ξένα κεφάλαια εταιριών παραγωγής που γυρίζουν συμπαραγωγές στην Ελλάδα και όχι μόνο. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις μας ότι και με τις αλλεπάλληλες αλλαγές που έγιναν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, διαρκώς υποβαθμίζεται έναντι του ΕΚΟΜΕ και τα εμπορευματικά χαρακτηριστικά της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων εδραιώνουν όλο και περισσότερο τη θέση του σε αυτή. Και για να μην επανέλθω στο τέλος για το άρθρο 50, συνεχίζω στο ίδιο σχετικά με τον ενίο δημοσιογραφικό οργανισμό επικουρικής ασφάλειας περίθαλψης, το γνωστό ΕΔΟΕΑΠ, επιβεβαιώνει με την αναφορά που κάνει στο άρθρο 86 του νόμου 4674 του 20 την ενίσχυση με κρατικό χρήμα των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Χρηματοδοτεί δηλαδή με κρατικό χρήμα, χρήμα του λαού, τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΔΟΕΑΠ σε όσους τηλεοπτικούς σταθμούς χρωστούν στο ταμείο αυτό, όταν οι καναλάρχες έχουν ήδη παρακρατήσει και δεν έχουν αποδώσει τις εισφορές των εργαζομένων, άρα κερδίζουν διπλά τις εισφορές των εργαζομένων και βεβαίως τις εργοδοτικές εισφορές. Επίσης τους χαρίζει τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις για χρέη και αυτό για 4 ολόκληρα χρόνια. Σε σχέση με το άρθρο 18 που αφορά την ελευθερία πρόσβασης στην τηλεοπτική μετάδοση εκδηλώσεων μείζωνος σημασίας για την κοινωνία, κατά την άποψή μας ανοίγει το δρόμο για δημιουργία newsroom από τα κανάλια, που σημαίνει μείωση του δημοσιογραφικού προσωπικού. Το ίδιο και το 19, θα μοιράζονται μεταξύ τους την κάλυψη των εξωτερικών ρεπορτάζ και θα τα έχουν όλοι όλα. Και τα άρθρα 20, 21 και 22 που αφορούν την προώθηση της διανομής και παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων. Τα άρθρα 20 και 21 αφορούν στο ποσοστό των ευρωπαϊκών έργων που πρέπει να προβάλλεται στα τηλεοπτικά προγράμματα, μάλιστα τα διαχωρίζει σε ευρωπαϊκά έργα άνω του 50% του συνολικού χρόνου και ευρωπαϊκά έργα παραγωγών που είναι ανεξάρτητοι από τηλεοπτικούς φορείς, τουλάχιστον 10% του συνολικού χρόνου. Επειδή το 80% της διανομής στην Ευρώπη το κατέχουν τα τηλεοπτικά και τα κινηματογραφικά αμερικάνικα προϊόντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις διατάξεις των άρθρων
τις οδηγίες 16, 17 και 18 να στηρίξει την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων έναντι των ανταγωνιστών τους. Τα άρθρα 20, 21 και 22 δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από αυτό, σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε με την ενίσχυση των μικρών παραγωγών. Τέλος, δεν θα τα πω όλα κύριε Πρόεδρε γιατί δεν προλαβαίνω, να πω για την τηλεπόληση των φαρμάκων το άρθρο 25. Εδώ γίνεται μια ρύθμιση της αγοράς των φαρμάκων. Παραπέμπει σε Kia του 2013 μια Kia με 190 άρθρα. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για την απαγόρευσή τους. Η διαφωνία μας και η αντίδρασή μας έχει να κάνει με το γεγονός ότι πουλιέται το φάρμακο σήμερα ως εμπόρευμα με ό,τι αυτό έχει συνέπειες. Και εδώ η υποκρισία περισσεύει. Δηλαδή δεν απαγορεύει γενικά τις τηλεπωλήσεις στο συγκεκριμένο άρθρο. Εδώ μιλάμε όμως για φάρμακο, ακόμα και για θεραπείες που αξιοποιούνται ως εμπόρευμα. Υπάρχουν φάρμακα που έχουν πεταχτεί από τις λίστες φαρμάκων. Τι θα γίνει με αυτά τα φάρμακα? Και πέστε μου ποια είναι τα όρια της τηλεπώλησης από τη διαφήμιση, για παράδειγμα. Βγαίνει για παράδειγμα μια διαφήμιση και από κάτω ένα τρέιλερ με πολύ ψηλά γράμματα που τρέχει αυτό το τρέιλερ, δεν προλαβαίνει κανείς να το διαβάσει, που λέει ας το πούμε ότι απαγορεύεται για αυτόν, για εκείνον, προσέξτε τούτο, προσέξτε εκείνο κτλ. Και κανείς δεν προλαβαίνει να διαβάσει αυτό το τρέιλερ. Ποια είναι λοιπόν η διαφορά της τηλεπώλησης από τη διαφήμιση? Άρα μιλάμε για μια κοροϊδία. Γίνεται χαμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άλλωστε να μην ξεχνάμε τα στημένα συνέδρια που γίνονται, τα ιατρικά στημένα συνέδρια που προωθούν συγκεκριμένα φάρμακα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε, κι άλλα είχα να πω. Ορισμένα από αυτά τα είπαμε και στην προχθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα τα πούμε και αύριο κατά τη Β' ανάγνωση. Και στην Ολομέλεια βέβαια. Ευχαριστώ.